Παρακαλώ. Ακολουθεί η κυρία Ολυμπία Τελιγιορίδου, η οποία είναι βουλεύτρια του συνασπισμού της ριζοσπαστικής αριστεράς και είναι από τον ομό Καστοριάς. Συνεχίζουμε στη Μακεδονία, από τη Δράμα λοιπόν, πάμε στην Καστοριά. Ναι, κυρία Τελιγιορίδου, για τα επόμενα 5 λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αν δεν κάνω λάθος, η μία κοπέλα έχει καταγωγή από Καστοριά, η κυρία Γκίβελος. Και είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα να βρίσκομαι εδώ με μια συμπατριώτησα και με όλα αυτά τα παιδιά που πραγματικά σήμερα μας συγκίνησαν με την παρουσία τους στην Επιτροπή μας. Θέλω να πω ότι πάντα υπάρχει μια συγκινησιακή φόρτιση στην Επιτροπή Απόδημου Ελληνισμού όταν την επισκέπτονται απόδημοι Έλληνες από όλο τον κόσμο. Ιδιαίτερα όμως όταν οι επισκέπτες αυτοί είναι νέα παιδιά, νομίζω ότι η συγκίνηση είναι ακόμη μεγαλύτερη. Και είναι ακόμη μεγαλύτερη γιατί μιλάμε για παιδιά τα οποία γεννήθηκαν στο εξωτερικό, είναι τρίτης γενιάς και παρόλα αυτά νιώθουν περήφανοι και νιώθουν ότι είναι μεγάλη τιμή για αυτούς η παρουσία τους σήμερα εδώ. Εγώ θα ήθελα να σας πω ότι η περηφάνεια και η τιμή είναι δική μας. Είμαστε περήφανοι που είστε εδώ. Είναι μεγάλη τιμή για μας η παρουσία σας στην Επιτροπή μας, γιατί αποδεικνύει ότι ο ελληνισμός είναι μία φιλοσοφία και μία στάση ζωής που έχει πολύ βαθιές ρίζες. Και έχει βαθιές ρίζες γιατί στηρίζεται σε παραδόσεις, σε ήθη, σε έθιμα, σε ιστορικά στοιχεία, σε αρχές και αξίες που έρχονται από τα βάθη των αιώνων. Είναι πάρα πολύ όμορφο το γεγονός ότι παρόλο το ότι είστε παιδιά που είστε ενεργοί πολίτες, νέοι πολίτες στις χώρες στις οποίες ζείτε, παρόλο που έχετε ενσωματωθεί στο εκπαιδευτικό σύστημα των χωρών σας, στο κοινωνικό και το οικονομικό σύστημα, δεν έχετε αφομοιωθεί με την έννοια ότι νιώθετε πως ένα κομμάτι της καρδιάς σας και του εαυτού σας βρίσκεται στην πατρίδα μας, στη χώρα μας. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που είναι ανεκτίμητο. Η μητέρα πατρίδα σας οφείλει πολλά. Εμείς από την πλευρά μας έχουμε κάθε υποχρέωση ώστε η προσέγγιση προς εσάς να γίνει συστηματικά και σωστά. Εμένα με εντυπωσίασε σήμερα το γεγονός ότι όλοι σας γνωρίζετε ελληνικά. Τα προηγούμενα 2 χρόνια που είχα την τιμή να συμμετέχω στην Επιτροπή και να έχουμε φιλοξενήσει φοιτητές, δεν γνώριζαν όλοι ελληνικά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και θέλω να σας συγχαρώ γι' αυτό. Ο κρίκος της γλώσσας είναι αυτός που βοηθάει τους ανθρώπους να εκφράζονται και να συνειδητοποιούν τη σχέση τους με την ιστορία τους, τις ρίζες τους, την κληρονομιά τους και την παράδοσή τους. Και εγώ θέλω να σας συγχαρώ γιατί και σε ατομικό αλλά και σε συλλογικό επίπεδο διατηρείτε αυτή την παράδοση. Το γεγονός ότι προέρχεστε πολλά από εσάς τα παιδιά από μικτούς γάμους αποδεικνύει τη δύναμη του ελληνισμού και θέλω να πιστεύω ότι η παρουσία σας στις χώρες στις οποίες ζείτε είναι μια παρουσία που είναι εισάξια με τους καλύτερους διπλωμάτες που θα μπορούσαμε να έχουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πιστεύουμε ότι είστε πρεσβευτές της πατρίδας μας και θέλω να πω στο μερίδιο που μου αναλογεί ότι θα είμαστε στο πλευρό σας, συμπαραστάτες και αρρωγοί, όσον αφορά για την εκπαίδευση, για την διατήρηση της γλώσσας, για τα ήθη και τα έθιμα. Είμαι σίγουρη ότι όλοι σας συμμετέχετε σε φορείς και σε συλλόγους στις πατρίδες που ζείτε, στις δεύτερες πατρίδες σας, γιατί και αυτές είναι πατρίδες σας, διατηρώντας όμως αυτό που έρχεται από μακριά και πιστεύω ότι η παρουσία σας εγγυάται ότι θα το πάτε και μακριά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε, κυρία Τελιγιορίδου.